Την περιγραφή την έχουμε, την κάνουμε καθημερινά. Η κατάσταση είναι τραγική. Νιώθω και ως πρόεδρος αλλά και ως ένωση ότι πέφτει τεράστια ευθύνη σε εμάς το επόμενο διάστημα για να αναδείξουμε γενικά την κατάσταση, τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο και να δοθούν οι λύσεις. Εμείς ήδη από νωρίς φωνάζαμε, όταν όλοι λέγαν τότε οι βουλευτές του νομού και οι παράγοντες, ότι δεν θα μετατραπούν τα νοσοκομεία σε COVID νοσοκομεία, η ένωσή μας φώναζε και έλεγε ότι δεν πρέπει να κλείσουν τα νοσοκομεία. Είχαμε αντιληφθεί το πού το πάνε. Θεωρούμε ότι για 20 κρεβάτια COVID δεν μπορεί να κλείσει το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, τη στιγμή που έχει δεκάδες περιστατικά που νοσηλεύει από τη λοιπή νοσηρότητα, καρδιολογικά, χειρουργικά. Δεν μπορεί να σταματήσουν τα χειρουργεία που εξυπηρετούνται χιλιάδες, που έχουν αναμονή. Δεν μπορούν να σταματήσουν να θεραπεύονται οι καρκινοπαθείς. Θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αξιοποιήσουν όλες τις κλίνες που υπάρχουν στο νομό, και εννοώ τις ιδιωτικές κλίνες, και να δώσουν δωρεάν υγεία στον κόσμο που προσφέρει αυτό το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο μας έχει καταρρεύσει. Δεν μπορεί να δεχτεί. Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός που τον έχει ξεπεράσει για τα COVID περιστατικά που μπορεί να δεχτεί. Δεν επαρκούν ούτε οι παροχές οξυγόνου. Είναι επικίνδυνη η εφημερία, ακόμη και γι' αυτό. Δεν μπορεί να σηκώσει άλλα μηχανήματα για να υποστηρίξει τους ασθενείς COVID με οξυγόνο. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο έχει αναλάβει μεγαλύτερο βάρος, και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Θα πρέπει να τελειώσουν τα ψέματα και από τους παράγοντες που 15 μέρες πριν λέγανε δεν θα κλείσουν τα νοσοκομεία. Εμείς το αντιληφθήκαμε και από τις δηλώσεις του Πλεύρη αυτό, όταν έλεγε το 50% των κλινών θα γίνουν COVID, γιατί αυτό το νοσοκομείο σημαίνει ότι κλείνει. Το νοσοκομείο έχει καταρρεύσει και με δείκτες. Έχει 2 γιατρούς σε 4 κλινικές. Το ακτινολογικό έστειλε έγγραφο σήμερα ότι δεν μπορεί να καλύψει όλες τις εφημερίδες από τις παραιτήσεις γιατρών που υπάρχουν. Οι παραιτήσεις που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι πάρα πολλές σε γιατρούς και θα συνεχίσουν. Γιατί παρετούνται? Παρετούνται γιατί δεν εφαρμόζουν αυτό, για αυτό το οποίο εκπαιδεύτηκαν, δηλαδή ο χειρουργός να είναι χειρουργός, ο ουρολόγος, ο ογκολόγος, Επιτάσσονται για κάτι για το οποίο δεν έχουν εκπαιδευτεί, που είναι για τα COVID περιστατικά, και αυτό πάνε να κάνουν και τώρα. Αυτό το κεφάλαιο πάνε να ανοίξουν, να βάλουν όλους τους γιατρούς να βλέπουν COVID. Πράγμα το οποίο είναι χαμηλή ποιότητα παροχής υγείας αυτό το πράγμα. Το επιχείρημα ότι τώρα έχουμε αυτά τα περιστατικά σε έξαρση και δεν μπορούμε να αφήσουμε τους νεοφυλακισμένους να μην έχουν φροντίδα από το COVID. Οι ίδιοι που το λένε αυτό, τους προηγούμενους μήνες λέγαν ότι υπάρχει και λοιπή νοσηρότητα και πρέπει να καλύψουμε, γι' αυτό πρέπει να γίνουν εμβολιασμοί. Είναι ψέμα αυτό το οποίο λένε. Εδώ υπάρχουν κάθε μέρα δεκάδες περιστατικά της λοιπής νοσηρότητας, τα οποία ποιος θα τα αντιμετωπίσει? Εδώ είναι η δωρεάν υγεία, σε αυτό το νοσοκομείο. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Εμείς, σαν Σωματείο Γιατρών, τα έχουμε αναδείξει αυτά τα ζητήματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που είμαστε και γιατροί, που κάνουμε 8, 9, 10 εφημερίες. Παρ' όλα αυτά, βγαίνουμε στον κόσμο και τα λέμε. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει και οι φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, και ο Δήμος και η Περιφέρεια, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, να αντιδράσουν για να μην κλείσει αυτό το νοσοκομείο ουσιαστικά. Για 20 περισσότερους ασθενείς COVID κλείνει το νοσοκομείο. Ούτε μπορεί να εξυπηρετήσει άλλους με εντατική, ούτε άλλους με COVID. Δεν έχει ούτε τις υποδομές. Είναι νοσοκομείο της δεκαετίας του 50, το οποίο εδώ θα πρέπει να είναι γεμάτο σκαλοσές και να ανακαινίζεται, ειδικά τώρα στην πανδημία, και δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο.